Angela Andreu. Em cima da sua ficha e a tua personal brand, não sei se eu mais este especialista. Como se me era curso para falar em tua brand strategies que passas em lixo e a tua personal branding. Digamos que ela não fosse que disse das coisas no tempo corporal. E acabou de falar que estamos no tempo corporal, por outro. Não. Αν έχω ξεκινήσει τα σπουδέ μου με την νομική και όπως με έχουν συνηθίσει πάρα πολύ και δεν θα μιλήσω για SEO. Θα σας πω μια απλώς ιστορία και θα μπορούσα να ξεκινήσω άνετα με το μια φορά και έναν καιρό, διότι η ιστορία μου ξεκινά κάπου το 92 που ήμουν φοιτητή αστυνομική. Όταν κάτι είχε συμβεί και αναγκάστηκα να βρω τρόπους να επιβιώσω όχι μόνο εγώ και όλη η οικογένειά μου και αναγκάστηκα να ανοίξω τη δική μου επιχείρηση. Σε λιγότερα από 4 χρόνια είχα φτιάξει μια πολύ πετυχημένη επιχείρηση και κερδίσα αρκετά χρήματα. Κατάληξα όμως να δουλεύω πάνω από 20 ώρες την ημέρα, με αποτέλεσμα να εξαντλητώ στην κυριολεξία. Όταν ήμουν έτοιμη να καταρρεύσω, αποφάσισα να πάρω μερικές μέρες να ξεκουραστώ και να σκεφτώ τι πρέπει να κάνω. Και ήρθα την εταιρεία για λίγες μέρες σκεφτόμουν τότε και έτσι βρέθηκα στην Κύπρο. Εδώ εγνώρισα τον άνθρωπο του Ταγιώνα, ο σύζυγός μου, η αεροπέκτηκα το νησί, τον ήλιο, τον κόσμο, την θάλασσα, τα πάντα και αποφάσισα να μείνω. Όταν όμως έπρεπε να δουλέψω και έπρεπε να ξεκινήσω από κάπου, τα ελληνικά μου τότε ήταν 5 λέξεις, τα αγγλικά basics, οπότε ξεκίνησα την πρώτη μου δουλειά σαν πολίτρια σε μια καταστήματα, μια αναλυσικά καταστήματα με ρούχο. Προς καλή μου τύχη όμως, ο εργοδότης, ο ιδιοκτήτης, αντίθεται ότι είχα πολλά skills και ήξερα πάρα πολλά πράγματα, η εταιρεία μου ασχολούνταν με τα ρούχα. Οπότε αποφάσισε να με εκπαιδεύσει και ήταν η πρώτη μου επαφή με marketing, διοίκηση επιχειρήσεων, εκπαίδευση προσωπικού. Έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα σε 10 χρόνια σε αυτή την εταιρεία. Αυτό όμως που μου χάραξε την πορεία ήταν η επαφή με το brand και πώς χτίζεται ένα brand. Και πόσο σημαντικά είναι να ακολουθήσει τις γραμμές που χαράζουν για εκείνο το συγκεκριμένο το brand. Αποδείχα για δεύτερη φορά στη ζωή μου, διότι δεν μπορούσα να θέσω προτεραιότητες. Και όταν ήρθε το διαζύγιο μου, αντιλήφθηκα ότι ήταν αποκλειστικά δική μου ευθύνη και ότι εγώ είχα κάνει τα λάθη που μου. Αποφασίσα για δεύτερη φορά να αλλάξω πορεία και να πάω πίσω στο corporate world και προσλήφθηκα σε μία από τις μεγαλύτερα δικηγορικά γραφεία εδώ στη Λευκοσία, κάτι από εσάς πιθανόν να το ξέρετε, ο Αλέκος Μαρκίδης, και αποφάσισα να ασχοληθώ με την νομική. Ήταν η πρώτη στιγμή που αντιλήφθηκα ποια ήταν η διαφορά ανάμεσα σε ένα όνομα όπως του Αλέκου Μαρκίδη, που ήταν το όνομα στην νομική, και έναν απλός δικηγόρος. Δεν ήξερα τότε ότι ονομαζόταν personal branding, δεν ήξερα ότι χτίζεται. Απλώς αντιλήφθηκα ποια ήταν η διαφορά ανάμεσα σε έναν άνθρωπο που φορούσε μια ταμπελίτσα και όλοι έλεγαν «Ο Αλέκος ο Μαρκίδης, με την γνώση, είναι η διάνοια, είναι αυτός που ξέρει τα πάντα στην νομική», έτσι. Στα 5 χρόνια εκεί αποφάσισα να πάω πίσω να σπουδάζω marketing, διότι αντιλήφθηκα ότι δεν είναι νομική που ασχοληθώ και δεν τα έχουν ποτέ να τα λογοδηγορώ, ενώ αυτό που ήθελα να κάνω ήταν marketing. Όμως όταν έχεις δύο αποτυχίες ήδη, σκέφτεσαι πολύ σοβαρά τα βήματα που κάνεις. Και χαίρομαι σήμερα που υπάρχουν αρκετοί νέοι εδώ και ελπίζω να μάθουν κάτι από αυτά που έχω περάσει εγώ και από όποια έχω μάθει με δύσκολο τρόπο τέλος πάντων. Πήγα πίσω σπουδές και σπουδάσα marketing και μόλις η ευκαιρία ήρθε, μόλις τελειώσα το πρώτο μου πτυχίο, μια πρόταση από ένα Γερμανό επιχειρηματία να αναλάβω τις επιχειρήσεις του στην Αμερική. Ήταν ένας από τους μεγάλους vendors στο Amazon εκείνο την στιγμή.
εμπιστευτικά, θεώρησα ότι ξέρω τα πάντα για το marketing, θεώρησα ότι είχα αρκετή εμπειρία, είχα χτίσει την δική μου επιχείρηση, ήμουν 10 χρόνια ασχολούμαι με το marketing, είχα σπουδάσει marketing, οπότε θεώρησα ότι ξέρω τα πάντα, οπότε δεν θα δυσκολευτώ. Δεν ήξερα όμως ποια ήταν η διαφορά ανάμεσα σε digital marketing και marketing traditional. Αναγκάστηκα ξανά να μάθω πάρα πολλά πράγματα. Εκπαιδεύσεις μέρα νύχτα, trainings συνεχώς. Εκεί αντιλήφθηκα την δύναμη των αλγορίθμων, την δύναμη των tools και την δύναμη να μπορέσεις να διαβάζεις data για να μπορέσεις να πάρεις μια σωστή απόφαση, διότι χρησιμοποιούν μεγάλα χρηματικά ποσά. Το 2016 ήρθε ένα μεγάλο χτύπημα που έναν λάθος, μια ξεροκεφαλιά του Ράινερ, του ιδιοκτήτη, όταν το Amazon αποφάσισε μια νύχτα και μας έκλεισε τα accounts. Εκείνη τη στιγμή είχαμε εκατομμύρια αξία προϊόντα στις αποθήκες του Amazon, χωρίς καμία πιθανότητα να τα πουλήσουμε. Σε αυτή τη φωτογραφία που βλέπετε εδώ, που φαίνονται δύο χαρούμενα ζευγάρια να απολαμβάνουν το τραπέζι τους παραλιακά, στην ουσία ο μόνος άνθρωπος που ήταν χαλαρός ήταν αυτός που είναι εδώ στην πρώτη γραμμή, που είναι ο σύζυγός μου. Εμείς οι άλλοι κλείσει ήμασταν μέσα στο άγχος και ο Ράινερ είχε έρθει στην Κύπρο να μου ανακοινώσει ότι εγώ τα μάθαινα SEO και τα πουλούσαμε τα προϊόντα από τα sites μας. Εκείνη τη στιγμή το θεώρησα ότι είναι τελώς, δεν ξέρει τι λέει. Να ξεκινήσω ξανά κάτι άλλο. Χωρίς να σας πω λίγο, δεν είχα και πολλές. Δεν είχα και άλλες επιλογές, έτσι. Ό,τι ακολουθήσε ήταν ένα χρόνο σχεδόν τρέλας, ξανά εκπαίδευσης, ξανά διάβασμα, ξανά testing. Όμως, σε αυτή τη φωτογραφία είναι η στιγμή που ενιώτα η πιο πετυχημένη στο δικό μου το επάγγελμα σαν SEO, όταν ήρθε σχεδόν μετά από ένα χρόνο στην Κύπρο και εορτάζαμε με ακριβή σαμπάνια και ήμουνα πανευτυχής, διότι είχαμε καταφέρει να πουλήσουμε τα περισσότερα, 95% των πρόεδρων. Είχαμε κάποια συμπληρώματα που δεν πουλήθηκαν, διότι είχαν expired date. Και η έκπληξη που με περίμενε τότε ήταν ότι η εταιρεία τα πηγαίνει σε επενδύσεις πλέον, τα φεύγαμε από τα προϊόντα. Σε εκείνο το διάστημα, και εγώ είχα κάνει τις σκέψεις ότι ο γιος μου με χρειαζόταν και δεν θα ήθελα πλέον να δουλεύω 20 ώρες την ημέρα ξανά. Αυτό είναι το παιδάκι μου. Και διότι από τις εμπειρίες μου και όλα αυτά που είχα περάσει, είχα καταλάβει το πόσο σημαντική είναι η οικογένεια και ήθελα πλέον να φτιάξω κάτι δικό μου, είπα ως εδώ, ξεκινώ μόνη μου. Η τραγική στιγμή ήταν όταν ήμουν καλεσμένη σε έναν conference, σε ένα πανεπιστήμιο και είχα να παρουσιάσω έναν πολύ σημαντικό θέμα και πολύ προχωρημένο για τα κυπριακά δεδομένα και ήταν καλεσμένοι οι καθηγητές που αρκετά πανεπιστήμια του εξωτερικού και όταν με ρώτησαν όλοι πώς και είσαι η συνομιλήτρια αφού δεν είσαι ντόκτορ. Ήμουν η μόνη που τους παρουσιαστές που δεν είχα PhD. Εκείνη τη στιγμή αντιλήφθηκα ότι το πώς με βλέπανε και ότι δεν είχε σημασία αν είχα τα περισσότερα skills και την περισσότερη γνώση, διότι μετά από την παρουσίαση που είχα κάνει, ερχόταν όλοι και μου διούσαν τα συγχαρητήρια και είναι απίστευτο αυτό το θέμα και γίνονται αυτά τα πράγματα και μέσω κώδικα και αυτό. Όμως δεν είχε σημασία αυτό. Η ταβελίτσα που μου είχαν βάλει ήταν ότι εγώ δεν ήμουν ντόκτορ. Με μεν είχα αρκετές σπουδές, όμως δεν ήμουν ντόκτορ. Δεν είχε σημασία ούτε πόσα research paper είχα, ούτε ότι είχα γράψει βιβλίο, τίποτα απολύτως. Ήταν η στιγμή που αντιλήφθηκα ότι όποιος θέλει να δουλέψει και πραγματικά να χτίσει μια καριέρα, έτσι, το personal branding είναι εκείνο σε όποιον θα πρέπει να δώσει σημασία. Πριν δύο χρόνια έκανα μια φοβερή μελέτη μέσα σε μια διακριβή και μελετήσα πάνω από 700 επιχειρήσεις στην Κύπρο. Και αντιλήφθηκα κάτι πολύ τραγικό. Δυστυχώς, οι περισσότερες από αυτές, διότι ο περισσότερος κόσμος λέει small, medium enterprises. Στην Κύπρο δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Διότι small enterprise σημαίνει ως 10 υπάλληλοι. 93% των επιχειρήσεων της Κύπρου είναι κάτω των 5 υπάλληλων. Και τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Όταν είσαι solopreneur ή ελεύθερος επαγγελματία ή έχεις μια μικρή επιχείρηση, δυστυχώς πρέπει να εργάζεσαι. Υπάρχουν τόσα πράγματα να κάνεις, έτσι. Και δυστυχώς οι περισσότεροι δεν έχουν ιδέα ούτε από brand
digital marketing, ούτε τι, πώς πρέπει να προωθήσουν τον εαυτό τους. Έχετε διερωτηθεί ποτέ γιατί κάποια άτομα ή κάποιες επαγγελματίες πληρώνονται πολύ περισσότερα από εσάς, ενώ στα σίγουρα, το πιο σίγουρο είναι ότι δεν έχουν περισσότερα σύγκριση, περισσότερη γνώση από εσάς. Εγώ, αν θα σας πω στην δική μου περίπτωση, ο μέντορας μου πουλά αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη ένα πρόγραμμα που το έχω και εγώ στην Κύπρο και όποιο το φέρω στις 3.000 ευρώ και το πουλά στην Ευρώπη 30.000. Και να σας πω ξεκάθαρα ότι δεν διαλύεται τόση ενέργεια, ούτε δουλεύει τόσο πολύ όσο δουλεύω εγώ. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε εκείνον και σε μένα, και αυτός μπορεί να πληρώσει 10 φορές, να πουλήσει 10 φορές πιο ακριβά από μένα. Μπορείτε να σκεφτείτε. Η απλή διαφορά είναι το όνομα του και το πόσο γνωστό είναι, τα πόσα testimonials έχει και από ποιον θα έχει. Οπότε, μια και είσαστε αρκετοί νέοι εδώ και θα μου πείτε, OK, και τι είναι το personal trainer. Είτε το έχετε, είτε έχετε δώσει σημασία, είτε έχετε φτιάξει κάτι τέτοιο, πίστεψετε με, έχετε μια ταβελίτσα το πώς σας βλέπει ο κόσμος. Να πούμε απλώς τι είναι το personal branding, έτσι. Είναι η συνειδητή και στρατηγική προσπάθεια στο να φτιάξουμε και να ιδεάσουμε το position, το πώς μας βλέπουν, το πώς θέλουμε να τοποθετούμε μέσα στην αγορά εργασίας και να φτιάξουμε αυτό το που ονομάζουμε authority, έτσι. Και την ίδια στιγμή να ξεχωρίζουμε από τους άλλους επαγγελματίες που είναι στο ίδιο επάγγελμα με εμάς. Έτσι. Το πώς ξεχωρίζουμε είναι πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο. Και διότι είμαι σε Search Optimization, θα σας πω ότι αυτό που βγάλει το Google με ένα πάτημα απλούς ενός κουμπιού είναι αυτό που αξίζεται πραγματικά. Έχω κάνει απλώς έτσι ελληνικά για να δείτε ένα search για την Έλενα Τζέναρ Ανδρέου, έτσι. Και από ό,τι βλέπετε είναι ένα link από ένα πανεπιστήμιο που έχω κάνει έρευνα, το profile μου στο LinkedIn, meeting που κατεβάζω κάποια άρθρα, research gate, πάρει το πανεπιστήμιο, το λόγο της εταιρείας μου, ένα δίπλωμα που έχω πάρει από το SEMrush, είναι ένα από τα μεγαλύτερα digital marketing agency παγκόσμια, από conferences, παρουσιάσεις κτλ. Δεν μπορείτε να επηρεάζετε και δεν μπορείτε να αποφασίσετε εσείς τι θα βγάλει το Google, έτσι. Το Google αποφασίζει μόνο στο τι θα βγάλει και υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα μες στο αλγόριθμο το πώς βγάλει αποτελέσματα. Αυτό όμως που θα ήθελα να δείτε είναι αυτό το πράγμα εκεί. Έλενα Τζέναρ Ανδρέου, Search Engine Optimization Specialist, το profile στο LinkedIn, διότι αυτό είναι το ταπελάκι που θέλω να φορέσω εγώ σαν επαγγελματίας. Έτσι. Ενώ θέλετε το website μου, βγαίνουν αρκετά links που έχουν σχέση με εμένα. Και θα μου πείτε και τι σημασία έχει το πώς φτιάχνει και το πώς ψάχνει κάποιος, όντως ψάχνει ο κόσμος. Αν πάτε σε μια εταιρεία και που την ημέρα που καταθέσετε το CV σας, το πρώτο πράγμα που τα κάνει το HR είναι να ψάξει να δει τι βρίσκει για σας. Έτσι. Το λοιπόν, εδώ είναι απλώς ένα screenshot από τα analytics του website μου, που μια μέρα κοιτούσα κάποια συγκεκριμένα πράγματα και βλέπω αυτό το απότομο curve. Και λέω, τι είναι αυτό, πώς και πήγαν τόσο κόσμο στο website μου. Το website μου έχει υπηρεσίες, οπότε συνήθως μπαίνουν καθημερινά 20 με 30 άτομα, άτομα που μπαίνουν και ψάχνουν συγκεκριμένα πράγματα. Όταν είδα 330, λέω, OK, τι έγινε, κατεβάσα κάποιο άρθρο, και λέω, δεν είχα. Πήγα και έψαχνα και είδα ότι ήταν η μέρα που είχα κατεβάσει ένα post μες στο Facebook και έλεγα ότι θα ήμουν παρουσιάστρια σε ένα conference σε παγκόσμιο επίπεδο και προς κακή μου τύχη ήμουνα σε stage με πολλά μεγάλα ονόματα όπως την Dr. Jane Thomason, Μαρίσα Λακιάνη και πολλά άλλα μεγάλα ονόματα. Οπότε με το που δεν με ξέρανε ποια ήμουνα, διαρωτώνταν όλοι καλά, πώς είναι, ποια είναι αυτή και είναι σε stage με εμάς, έτσι. Οπότε ψάχνοντας, πήγα στο profile μου και από εκεί στο website μου. Οπότε πιστέψτε με, ο κόσμος ψάχνει να δει και ποιοι είσαστε και τι ακριβώς βρίσκει για εσάς. Το λοιπόν, τι είναι το πιο σημαντικό όμως, είναι ότι και το πιο δύσκολο.
δύσκολο είναι ότι το personal brand δεν φτιάχνεται μέσα σε μια εβδομάδα ή ένα μήνα. Δυστυχώς χρειάζεται στρατηγική δουλειά. Όμως θέλετε να φτάσετε σε εκείνο το επίπεδο που μέσα στο δικό σας το επάγγελμα θα είσαστε το άτομο με όποιον όλοι θα θέλουν να δουλέψουν και όλοι θα θέλουν να έχουν τις δικές σας υπηρεσίες. Το λοιπόν, ποια είναι τα 7 βήματα που θα έλεγα ότι ο κάθε ένας από εσάς μπορεί να τα δουλέψει. Έτσι. Θα τα περάσω απλώς στα γρήγορα, διότι θα τα δούμε έτσι πιο αναλυτικά. Ανακαλύψτε ποια είναι η ιστορία σας και θα σας πω σε λίγο γιατί έχω ξεκινήσει να σας πω για την ιστορία μου, έτσι. Αποφασίστε, το δεύτερο βήμα, αποφασίστε ποιο είναι το ταμπελάκι που θέλετε να χωρίσετε. Πώς θέλετε να είσαστε γνωστοί, για ποιον πράγμα. Χτίζετε τα skills σας, πολύ σημαντικό το public speaking, και ετοιμάστε ένα pitch. Χτίστε τα assets σας, και μιλάμε για consistent digital presence. Ακολουθήστε τους μεγάλους στο δικό σας field και να αποφασίσετε ποιος είναι το role model σας. Ποιο θέλετε να μοιάζετε, ποιος είναι αυτός που σας κάνει inspire, ποιος είναι αυτό που θα θέλετε να ακολουθήσετε τα βήματα του. Build your circle, φτιάξτε τον κύκλο, το επαγγελματικό σας κύκλο. Προς Θεού, μην το παίρνουμε όπως έχουμε στην κύκλο, ο κύκλος μας, έτσι, μιλάμε για το επαγγελματικό κύκλο και network as a pro. Δεν είναι τυχαίος που ξεκινήσα να σας πω την ιστορία μου, έτσι. Ο Σίμον Σινέκ είπε ότι ο κόσμος δεν αγοράζει αυτό που έχουμε εμείς να πουλήσουμε. Αγοράζει το why, το γιατί. Πίσω από κάθε άνθρωπο υπάρχει μια ιστορία. Όταν τα φτιάξετε και αποφασίσετε τι είναι τα πράγματα για όποια θέλετε να μιλήσετε, θα μιλήσετε για τις εμπειρίες σας, αυτά που σας έχουν φτιάξει σαν επαγγελματίας. Δεν ήταν να σας πω την ιστορία της ζωής μου. Σας είχα πει για τα βήματα που μου έχουν κατορίσει σαν επαγγελματία. Τις δυσκολίες που σας αναγκάσαν και φτάσατε σε αυτό το επίπεδο που είσαστε τώρα, έτσι. Και οπωσδήποτε οι επιτυχίες σας. Σας έχω πει ότι την ημέρα που αντιλήφθηκα ότι είχα καταφέρει με την δική μου προσπάθεια και πουλήσαμε εκατομμύρια σε δωρεάν. Μιλάμε για εκατομμύρια. Ναι, του είχε στοιχήσει κάπου 60-70 χιλιάδες δολάρια για να με εκπαιδεύσει, έτσι. Διότι δεν είναι φθηνές αυτές οι εκπαιδεύσεις. Η επιτυχία ήταν τεράστια. Οπότε, όταν φτιάχνετε την ιστορία σας, σκεφτείτε για τις δυσκολίες, αυτά που έχετε μάθει και με ποιον τρόπο θα έχετε μάθει και αντί, έτσι. Και ποια είναι οι επιτυχίες σας. Αποφασίστε πώς θέλετε να είσαστε γνωστοί, έτσι. Θα μπορούσα να πω να είμαι marketer, έχει σχεδόν 25 χρόνια που ασχολούμαι με το marketing. Branding. Έχω κτίσει brands, δουλεύω με brands καθημερινά. Το digital marketing έχει αυτή τη στιγμή κάπου 8 κομμάτια: search engine optimization, web development, social media, content writer, video marketing, influencer marketing. Τα μπορούσα να τα κάνω όλα. Τα έχω δουλέψει όλα. Όμως αυτό που αγαπώ και σε αυτό που ξεχωρίζω και ξέρω ότι είναι πολύ λίγοι από αυτοί που έχουν εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό που έχω εκπαιδευτεί εγώ στην Κύπρο είναι το search engine optimization. Αυτό είναι ο λόγος που θέλω να είμαι γνωστή ως search engine optimization. Οπότε, όταν αποφασίσετε, σκεφτείτε τι έχετε δυνατό, τι είναι αυτό που αγαπάτε, τι είναι αυτό που τα θέλετε ο κόσμος να σας ξέρει, έτσι. Χτίστε τα skills σας. Ξέρει κανείς εδώ ποια είναι τα 4 απαραίτητα skills σε οποιονδήποτε επάγγελμα και τα είστε. Θα μπορούσε κάποιος να μου πει. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για English, without English you can't do anything. Computer skills, writing skills, and public speaking. Αυτά είναι τα 4 skills που οποιονδήποτε επάγγελμα θέλετε να ακολουθήσετε, έτσι, τα πρέπει να τα έχετε. Εκτός από αυτά, σκεφτείτε τι είναι αυτό που χρειάζεστε στο επάγγελμα σας και ξεκινήστε από μικρή. Μην περιμένετε. Υπάρχει φοβερό ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας, έτσι. Αν με ρωτήσετε εμένα, καθημερινά, ακόμα μετά από τόσα χρόνια, μαθαίνω και διαβάζω, ξοδεύω καθημερινά πάνω από 3-4 ώρες μόνο στο διάβασμα, για να είμαι συνεχώς ενημερωμένη το τι συμβαίνει παγκόσμια. Το Google κάνει updates σχεδόν κάθε 2-3 εβδομάδες. Σοβαρά updates. Για μένα, το επάγγελμα μου είναι αυτό ακριβώς.
learning never ends. Το τέσσερα βήμα είναι build your assets. Πριν 20 χρόνια ρωτούσατε κάποιος ποια είναι τα assets μιας επιχείρησης, θα σας έλεγε το εργοστάσιο, τα κτίρια, μηχανήματα και πάει λέγοντας. Αυτή τη στιγμή τα σοβαρά assets είναι digital. Και πρέπει να σκεφτείτε πολύ σοβαρά ποια είναι αυτά τα assets που χρειάζεστε στο δικό σας επάγγελμα. Εγώ θα σας πω απλώς, σαν Search Engine Optimization χρειάζομαι να στείλω ποιοτικά backlinks σε οποιονδήποτε website θέλω να ανεβάσω στην πρώτη σελίδα, έτσι. Για αυτόν τον λόγο, για μένα τα assets πρέπει να χτίζω αυτή τη στιγμή, έχω περίπου 12, χρειάζομαι περίπου 20 με 25 website για να μπορέσω να κάνω σωστά την δουλειά μου ποιοτικά και να μην πρέπει να πληρώσω 2.000 με 3.000 ευρώ για έναν ποιοτικό backlink. Οπότε σκεφτείτε τι είναι αυτά τα assets που χρειάζεστε στο δικό σας επάγγελμα. Όπως και να έχετε, αυτή τη στιγμή το να χτίσεις σωστά social media ή να έχεις έναν website, όχι απλώς ένα website που να κάνει ranking και να σας βρουν αυτοί που ψάχνουν τις δικές σας υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει έναν asset. Ακολουθήστε τους δυνατούς. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι νέοι εδώ είναι graphic designer, έτσι. Αν θα σας ρωτούσα αυτή τη στιγμή ποιος είναι αυτός που ακολουθήσετε εσείς στο δικό σας επάγγελμα, θα μπορούσε κάποιος να μου πει ποιος είναι. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίος που είμαστε σε αυτό το συνέδριο, δεν είναι τυχαίος που οι συνεργάτες μου σε οτιδήποτε αφορά το graphic design είναι η νέα διαλογή. Είναι ο άνθρωπος που κατά εμένα αυτή τη στιγμή είναι στο ψηλότερο επίπεδο ό,τι αφορά το graphic design στην Κύπρο. Οπότε, όταν θέλετε τα ρόλ και όταν ψάχνετε για τα ρόλ μοντέλ σας, για μένα αυτή τη στιγμή είναι unhandling, είναι φοβερή προσωπικότητα, έχει φοβερή γνώση, η ενέργεια της, το χιούμορ της, οτιδήποτε αφορά, οτιδήποτε γράφει, ξέρω ότι είναι πρώτης ποιότητας. Και ο δεύτερος είναι ο Ραν Φίσκιν, είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα σε SEO παγκόσμια. Έχει ξεκινήσει, έχει κτίσει πρώτα το VOS, αν ασχοληθήκατε καθόλου με το digital marketing, είναι μια από τις μεγαλύτερες digital marketing agency. Οπότε αποφασίστε νωρίς. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε το τροχό, έτσι, το έχουν ανακαλύψει. Απλώς μαθαίνουμε από τους καλύτερους στο επάγγελμα. Το έκτο βήμα, φτιάξτε τον κύκλο σας και θα μιλήσουμε για ABC Play. Ο κύκλος, ο επαγγελματικός κύκλος πρέπει να είναι αυτοί οι άνθρωποι που μπορούν, από όποιους μπορείτε να μάθετε πράγματα, που μπορούν να σας στηρίξουν και που τα έχουν τη διάθεση να σας στηρίξουν, έτσι. Δεν μιλάμε για τον κύκλο φίλους. Μιλάμε για συνεργάτες, μιλάμε για άνθρωποι που μπορούν να μας στηρίξουν και από όποιους μπορούμε να μάθουμε. Τι είναι η A-Play, είναι η δυναμική, αυτοί που έχουν πάντα στόχους, αυτοί που είναι ένα βήμα πιο μπροστά από όλους, σκέφτονται στρατηγικά, είναι αυτοί που τραβάνε τα γενιά, που επηρεάζουν τα πάντα στον χώρο τους. Συνήθως δεν έχουν και πολλούς φίλους, δεν τους ενδιαφέρει κιόλας, έτσι. Όμως έχουν σωστές επαγγελματικές σχέσεις. Μπορούσε να μου πει κάποιος γιατί να μην έχουμε μόνο τέτοιους ανθρώπους μέσα στον κύκλο μας. Διότι όταν υπάρχουν πολύ δυνατούς χαρακτήρες, συνήθως βγαίνουν εκρήξεις. Οπότε χρειαζόμαστε τους big players, έτσι είναι άνθρωποι που πάντα έχουν στόχους. They are grateful. Είναι αυτοί που είναι πολύ φιλικοί και είναι φίλους με όλο τον κόσμο. Σέβονται τα πάντα, κάνουν πολύ προσεκτικά βήματα και έχουν πολλούς φίλους. Εγώ έχω πει πολλές φορές ότι η συνταγή επιτυχίας στο να φτιάξετε έναν σωστό κύκλο, επαγγελματικό κύκλο, θα ήταν 70 A player και 30 B players, έτσι. Ποιοι είναι οι C players? Φαντάζομαι ότι όλοι τους έχετε γνωρίζει και έχετε γύρω σας. Είναι αυτοί που παραπονούνται συνεχώς για τα πάντα, έχουν μια δικαιολογία για πάντα γιατί δεν έχουν πετύχει. Δεν ζητάνε ποτέ βοήθεια, έτσι. Εγώ μπορεί να υπάρχει κάτι μέχρι να χρειάζομαι βοήθεια από έναν άτομο που είναι στον κύκλο μου σε κάτι που θα θέλω να κάνει και δεν θα ντρεπώ ποτέ να ζητήσω βοήθεια. Και αντί δεν τους στέλνουμε στον κύκλο μας, διότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να μετατρέψουν έναν A and B player σε έναν C player. Οπότε σίγουρα δεν θέλετε να καταστρέφετε τις σχέσεις που έχετε γύρω σας. Κάποιος είπε ότι αν κοιτάτε γύρω σας και δεν βλέπετε άνθρωποι που να σας κάνουν motivate, που να σας κάνουν inspire, δεν έχετε κύκλο. Έχετε απλώς cage, μια κλουβή.
Το τελευταίο κομμάτι είναι Network as a Pro. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, πιθανόν κάποιοι να έχετε ακούσει, πολλά δίκτυα, πολλά association, πολλά clubs που είναι oriented μόνο σε business, έτσι. Τα πρέπει να μάθετε που νεαρή ηλικία να προσφέρετε, να είστε ασημελή, να βοηθήσετε, να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας, έτσι. Να δώσετε referrals, παραπομπές στα ελληνικά, έτσι. Και να είσαστε καλοί networker. Γιατί? Διότι και εσείς θα χρειάζεται κάποιος να σας συστήσει, κάποιος να σας δώσει μια καλή παραπομπή και να προχωρήσετε για να έχετε μια σωστή πελατεία. Αν σας συστήσει κάποιος που εμπιστεύεται την δουλειά σας, που σας έχει ήδη δοκιμάσει, πιστεύετε δεν θα έχετε να ρίξετε πολλούς τείχους, έτσι. Δεν χρειάζεται να πείσετε και πολύ. Ήδη έχει μιλήσει κάποιος για σας. Αν μιλάω για μένα, τι είναι ένα σωστό τίτλο, κρατώ επαφές με όλα τα παιδιά του πανεπιστήμια, διότι στα πανεπιστήμια γίνονται οι περισσότερες έρευνες, έτσι, όμως είναι μέρος και σε αρκετά clubs, global women. Προσφέρω σε όλα αυτά, είμαι πάντα πρότυπη να βοηθήσω και να προσφέρω τη γνώση μου, έτσι. Όμως, σε ένα networking event μαθαίνεις πάντα τα νέα που είναι στο industry σου, αυτά που θα σε βγάλουν ένα βήμα πιο μπροστά από άλλους που δεν ασχολούνται, που δεν αφιερώνουν τον χρόνο να μάθουν κάτι περισσότερο. Δυστυχώς στην Κύπρο έχουμε έναν σοβαρό θεματάκι στο να προωθήσουμε τον εαυτό μας, διότι όταν μιλάμε για τον εαυτό μας και οι περισσότεροι το παίρνουν ότι χουμιζόμαστε, κάπως έτσι το λένε, έτσι. Λοιπόν, το πόσο, το overconfidence, το πόσο confident θα είσαστε για τα skills σας και πόσο καλά τα καταφέρετε να προωθήσετε τον εαυτό σας, είναι αυτό που θα καθορίσει την επιτυχία σας σαν επαγγελματίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι το καλύτερο.